Και γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο πάρα πολύ μαγικό. Πριν κάπου μία εβδομάδα είχα κάνει μία ανάρτηση που σας έβαλα να ψηφίσετε ποιο από τα παρακάτω ηθαγενή στην Ευρώπη και Ελλάδα περιστεροειδή θα προσθεθούν στη φάρμα. Υπήρχαν τέσσερις επιλογές: το κλασικό πετροπερίστερο, το φασοπερίστερο, το τριγώνι και η φάσα. Το πετροπερίστερο πήρε 13% των ψήφων, 36% το φασοπερίστερο, 11% τριγώνι και 40% η φάσα. Και αυτά είναι τα τελικά νούμερα μέχρι σήμερα που κάνω το βίντεο. Ποιο όμως από αυτά τα πλάσματα ήρθε στη φάρμα? Αυτό που ήρθε στη φάρμα λοιπόν πρόκειται για ένα νέο είδος. Με λίγα λόγια, σίγουρα δεν είναι το τριγώνι, μιας που ξανά είχα τριγώνια παλιά, αλλά και συνεχίζω να έχω. Οπότε είναι κάτι από τα υπόλοιπα τρία: πετροπερίστερο, φασοπερίστερο ή φάσα. Και τα νέα περιστέρια είναι οι φάσες. Και φυσικά θα ήταν η φάση, γιατί είναι το πιο μαγικό ευρωπαϊκό παύλα ελληνικό περιστέρι που υπάρχει για εμένα. Είναι ένα περιστέρι λοιπόν πολυετές στόχος. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχω μαγευτεί από τις φάσες από το πρώτο μου ταξίδι στο Λονδίνο, σαν μικρό παιδί, που ήταν η πρώτη φορά που αντίκρισα κάτι παραπάνω από κλασικό περιστέρι δρόμου, κλασικό περιστέρι ράτσα ή κλασικό αγριοπερίστερο τύπου 18ουρας. Δεν θυμάμαι πριν το Λονδίνο βέβαια αν ήξερα καλά για την ύπαρξή της. Λογικά την ήξερα, γι' αυτό και ενθουσιάστηκα τόσο που το είδα και από κοντά τότε για πρώτη φορά. Όπως και να έχει, δεν θυμάμαι καλά τι ήξερα και τι δεν ήξερα. Απλώς θυμάμαι ότι πρώτη φάση ζωή μου είχα δει φάσες και ήταν τότε πιο μαγικό. Και από τότε είναι κάτι που ποθώ χρόνια. Βέβαια το να αποκτήσω φάσες για κάποιο λόγο ήταν αυτό που λέμε στα αγγλικά να roller coaster. Όλο στροφές, εμπόδια, σβούρες και ανατροπές. Δεν ξέρω γιατί είχα μεγάλη γκαντεμιά στο να κρατήσω φάσες στα χέρια μου. Και κατά ηρωνία, τα τελευταία χρόνια πλησίαζα πάντα πολύ κοντά, οριακά να τις ακουμπήσω, αλλά πάντα μου φεύγανε. Και δεν το εννοώ με την κυριολεκτική έννοια, δεν έχουμε δυστυχώς πλατείες που να μαζεύονται φάσεις και να τις μαζεύουμε τόσο απλά όπως περιστέρια. Μεταφορικά μιλάω. Κάπου πέρυσι με πρόπερση, πρώτη φορά είχα μιλήσει με έναν εκτροφέα και ήταν να φέρει φάσεις, τελικά δεν έφερε. Εντάξει, πάει στο καλό, δεν πειράζει. Μετά είχα πάρει δώσει με έναν τύπο από ένα νησί κοντά στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέτε και πολύ το νησί, να πω την αλήθεια. Εύβοια, ξέρω, κάτι τέτοιο. Τώρα αυτός ο τύπος μαλακίστηκε όμως και κάποια στιγμή απλώς με μπλόκαρε από παντού. Εκεί που τα πηγαίνω μια χαρά χωρίς να έχει προηγηθεί τίποτα. Γενικότερα το όλο θέμα με τις φάσες είναι περίεργο και με λίγα λόγια με το ζόρι πάντα κατάφερα να πάρω φάσες. Δεν ξέρω τι φάση. Όμως επιτέλους έχω τις ολόδικές μου φάσες στα χέρια μου και στα κλουβιά μου και στη φάρμα μου. Πρόκειται για δύο νεαρά πουλιά. Δεν ξέρω σίγουρα αν είναι ζευγάρι ή όχι. Το ένα έχει λίγο πιο ροζ μύτη από το άλλο. Μπορεί να είναι αρσενικό. Το άλλο είναι θηλυκό. Μακάρι. Αλλά και να μην είναι ζευγάρι δεν πειράζει, γιατί αν είμαι τυχερός θα αποκτήσω σχετικά σύντομα ακόμα δύο ζευγάρια από αυτά τα πουλιά, για να έχω κι εγώ την πρώτη μου όθηση στο να φτιάξω το φασόνα μου, το αντίστοιχο για περιστερόνα. Και ναι, όπως καταλάβατε, έχω σκοπό να ασχοληθώ σοβαρά με τις φάσες. Πρακτικώς μετά το κοινό οικό στο περιστέρι, η φάσα είναι το δεύτερο περιστερόιδες που με ενδιαφέρει να ασχοληθώ τόσο πολύ μαζί του. Δεν ξέρω, είναι απλώς πολύ μαγικό, ιδιαίτερο και νομίζω ότι πιο εξωτικό μαζί με το τριγώνι υπάρχει στην Ελλάδα. Αλλά για μένα είναι ακόμα πιο μαγική και από το τριγώνι. Βέβαια, ίσως φταίει το ότι είναι πάνω κάτω πολύ κοντινότερο συγγενής του κλασικού περιστεριού, όπως είναι το τριγώνι. Είναι στο ίδιο γένος, κολούμπα και τα δύο. Και μπορεί κάπου εκεί να με συγκινεί παραπάνω, δεν ξέρω. Είναι και όλη της εμφάνιση. Είναι γενικότερα ιδιαίτερο πουλί, όπως και να έχει. Είναι πολύ μαγικό. Και ταυτόχρονα είναι και το μεγαλύτερο περιστέρι της Ευρώπης. Και σίγουρα και αυτό το κάνει ακόμα πιο μαγικό. Οπότε, μετά από αρκετά χρόνια επιθυμίας, μετά από αρκετές αναστροφές με περίεργους ανθρώπους οι οποίοι ή με απορρίψανε χωρίς λόγο ή μου φάγαν τα λεφτά επειδή ήταν βλαμμένοι, επιτέλους έχω όμως τις δικές μου, κατά δικές μου φάσες και όπως είπα, σύντομα θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχουν ακόμα 4 πουλιά του είδους. Αυτές τώρα είναι σε ένα πιο πρόχειρο κλουβί. Για ένα ζευγάρι βέβαια είναι το ιδανικό για αναπαραγωγή. Όταν έρθουν και οι άλλες θα μπουν εδώ πέρα. Δυστυχώς το κλουβί που θέλω να κάνω φασόνα ακόμα δεν είναι κατάλληλο και φιλοξενεί άλλα πλάσματα αυτή την περίοδο που για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα θα μείνουν εκεί αναγκαστικά. Οπότε οι φάσες θα μένουν εδώ μέχρι να αδειάσει το κλουβί τους. Δεν πειράζει, έτσι κι άλλως δεν είναι εποχή αναπαραγωγής, οπότε όσες και να έχω δεν είναι ότι θα έχουν στήμωγμα και θα νιώθουν άβολα στο θέμα να γεννήσουν. Αυτά από την άνοιξη έτσι κι αλλιώς. Επίσης, άμα βλέπετε μια κατσαρόλα στο κέντρο του πλάνου, είναι η special trophy που τους έχω που δεν την έχω στο έδαφος.
για να μην την προσεγγίζουν τόσο εύκολα οι θετεροπτικά. Λογικά βέβαια και εκεί πέρα μπορεί να τη φτάσουν, αλλά ελπίζω για λιγότερα ποσοστά τροπτικών. Και είναι οι φάσεις, δεν είναι απλά περιστέρια για να τρώνε σιτάρια, κρυθάρια, καλαμπόκια και όλες αυτές τις στερεοτυπικές τροφές που οι πιο πολλοί δίνουν στα περιστέρια τους. Η φάσα για να τα φάει αυτά θα πρέπει απλώς να πεινάει. Και γενικότερα με αυτές τις τροφές η φάσα δεν πάει μπροστά. Ούτε αναπαραγωγή θα κάνει, ούτε τίποτα. Η φάσα είναι πιο ιδιαίτερο πουλί στην αναπαραγωγή και γενικότερα στη διατροφή, αλλά εύκολη άμα ξέρεις τι κάνεις πρακτικός, οπότε είναι εύκολο-δύσκολο πουλί. Τέλος πάντων, πιο πολλές και λεπτομερικές πληροφορίες για αυτά τα πλάσματα θα κάνω σε κάποιο άλλο βίντεο πιο αναλυτικό, το οποίο σκέφτομαι να βγάλω αφού κάνω και την πρώτη μου εκτροφή πάνω σε αυτά τα ζώα, για να επιβεβαιώσω ότι πρακτικός είναι εύκολο-δύσκολα. Τώρα απλώς είναι ένα βίντεο παρουσίασης αυτών των σούπερ μαγικών φανταστικών πλασμάτων που επιτέλους μετά από χρόνια και αρκετούς απατεώνες έχω στα χέρια μου. Επίσης, τώρα για αν κάποιος έχει την απορία, ναι, σίγουρα τα υβρίδια περιστεριού φάσας είναι μέσα στα σχέδιά μου. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό με την πρώτη ευκαιρία που θα μου δοθεί. Γιατί από πάντοτε, όταν είχα ανακαλύψει τη φάσα, στο μυαλό μου είχα αυτό το πράγμα. Να κάνω και κάποια υβρίδια φασοπερίστερα. Και δεν είναι το ίδιο πράγμα με το άγριο φασοπερίστερο, το οποίο μόνο στην Ελλάδα λέγεται φασοπερίστερο και το όνομά του μπορεί να συνεπάγεται με υβρίδιο. Αλλά όχι καμία σχέση. Άλλο το αληθινό γνήσιο άγριο ζώο με όνομα φασοπερίστερο, άλλο το υβριδικό φασοπερίστερο, που είναι όντω φάσα περιστέρι υβρίδιο. Τέλος πάντων, όσον αφορά και τα υβριδικά πλάσματα με φάσεις, έχω σκεφτεί κάτι πολύ ιδιαίτερες συνταγές, τις οποίες θέλω κάποια στιγμή να υλοποιήσω και θα υλοποιήσω. Ευτυχώς είναι πολύ εύκολος ο υβριδισμός μεταξύ των δύο πλασμάτων. Αλλά εντάξει, εξίσου μεγάλος και βασικός μου στόχος είναι η αναπαραγωγή της φάσας. Θέλω να κάνω έτσι όπως είπα ένα φασόνα με όσο το δυνατόν πιο πολλές φάσες. Αυτό πιο πολύ μάλλον έχει μπει υπό συνείδητα στο μυαλό μου επειδή η φάσα στην Ελλάδα δυστυχώς είναι είδος οριακά με εξαφάνιση λόγω του απερίσκεπτου κυνηγιού το οποίο θα έπρεπε να έχει παγορευτεί. Έτσι και εμένα μου έχει βυθωθεί στο κεφάλι μάλλον να κάνω όσο πιο πολλές φάσες μπορώ. Βέβαια δεν έχω κάποιο σκοπό όπως να τις απελευθερώσω, γιατί δεν έχει κάποιο νόημα να τις απελευθερώσω, γιατί πάλι σκοτωθούν από ζωντόβολα κυνηγούς. Απλώς θέλω πολλές για τον εαυτό μου και την πάρτι μου. Γιατί αν το καλοσκεφτούμε κυριολεκτικά, μετά από το σπίτι μου, το μόνο μέρος που μπορώ να έχω σωστή αλληλεπίδραση με πολλές φάσεις είναι το Λονδίνο. Και εντάξει, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι λύση τώρα να πηγαίνουμε στο Λονδίνο για να παίζουμε με τις φάσεις. Οπότε θέλω να έχω μια καλή εκτροφή στο σπίτι μου και να μπορώ να τις βλέπω όποτε είμαι εκεί, όσες έχω πολλές και μαγικές. Και είναι υπάρχει μια μικρή πηγή του DNA τους και του αριθμού τους τέλος πάντων. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί κάποτε το κυνήγι να καταργηθεί και μόνο τότε ίσως δώσω κάποιες φάσεις σε κέντρα και όσον αφορά την προστασία άγριων ζώων και οτιδήποτε προκειμένου να επανταχθούν στη φύση. Κάτι που ακούγεται ονειροπόλο γιατί είμαστε στην Ελλάδα και δύσκολο να καταργηθεί το κυνήγι ενός ολόκληρου ζώου. Εδώ το σκέφτονται για το τριγώνι, το οποίο παγκοσμίως είναι απειλούμενο, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει, θα κρατήσω πολλές φάσεις για την πάρτι μου. Οπότε κάναμε τώρα την αρχή με δύο πουλιά, δεν ξέρω πώς είπαμε είναι ζευγάρι σίγουρα. Ελπίζω να είναι για πιο γρήγορη αναπαραγωγή. Σχετικά σύντομα, μάλλον θα έχω ακόμα δύο πουλιά και σύνολο θα έχω 6 φάσες, οι οποίες ελπίζω από την άνοιξη και μετά να αυξάνονται. Επίσης, η φάσα, σαν πρακτικός ή μη εξημερωμένο πτηνό, μπορεί να γεννάει και όλο το χρόνο βέρτα. Τουλάχιστον στο Λονδίνο που έχουν εξημερωθεί κανονικότατα και ζουν σαν πουλιά δρόμου, έχω καταλάβει ότι αναπαράγονται πάνω κάτω όλο το χρόνο. Κάπου μόνο στον πυρήνα του χειμώνα δεν αναπαράγονται, αλλά μετά ξαναπαίρνουν μπρος. Κάτι σαν το κλασικό περιστέρι δρόμου, δηλαδή καμία διαφορά. Οι φάσεις που έχω δεν είναι από το Λονδίνο βέβαια, αλλά και πάλι είναι φάσεις εκτροφής. Έχουν προφανώς τα δαχτυλίδια τους, τα πάντα του, μεγαλωμένες στο κλουβί, οπότε δεν έχουν βιολογικό ρολόι άγριου πουλιού. Οπότε με ετήσια τροφή και νερό πιστεύω όλο το χρόνο θα γεννάνε. Εγώ ζω και πολύ νότια, οπότε δεν έχουν θέμα καιρού. Ο πυρήνας του χειμώνα που έχουμε εδώ δεν είναι τίποτα. Με το ζόρι πέφτει κάτω από 10 βαθμούς και αυτό πιο πολύ το βράδυ. Οπότε οι φάσεις θα είναι πιστεύω άνετα όλο το χρόνο, άντε κάπου στα μέσα του χειμώνα και εδώ να κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Όμως μετά πιστεύω γενικότερα όλο σχεδόν το χρόνο, πρακτικώς το 98-99% του χρόνου, θα υπάρχει αναπαραγωγή. Έχουν παρόμοιο στυλ με το κλασικό περιστέρι, δύο πιτσούνια, τα οποία πιτσούνια θέλουν περίπου 30-31 μέρες να φύγουν από τη φωλιά τους, όπως το κλασικό περιστέρι, και οι γονείς έχουν ήδη γεννήσει αυγά μία μισή εβδομάδα πριν φύγουν τα πιτσούνια τους. Οπότε μιλάμε για ένα πουλί με καλό ρυθμό αναπαραγωγής, που μόνο όμως με τη σωστή διατροφή μπορεί να έχει επιτυχία. Σε αντίθεση με το κοινό περιστέρι που και σκουπίδια να του δώσει, θα τα φάει και θα κάνει μια χαρά παραγωγή. Όπως και να έχει περί αναπαραγωγής φάσας, πιο μελλοντικά, όταν κάνω και την πρώτη μου εκτροφή, για να επιβεβαιώσω το πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι. Και τότε θα βγει και πιο αναλυτικό βίντεο περί πληροφοριών του και οτιδήποτε άλλο. Αυτά λοιπόν για την ώρα. Η πρώτη παρουσίαση φάσας στην δικιά μου φάρμα, στα δικά μου εκτροφεία, στο δικό μου χώρο. Και τα λέμε σε κάποιο άλλο βίντεο μαγικό. Αντίο.